τώρα θα πάμε να συναντήσουμε την Όλγα στον Καλοπαναγιώτη. Πήγε για σαφάρι η Όλγα μας. Όλγα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Ευπρίζω να με ακούτε καλά αυτή την ώρα. Βρίσκομαι μέσα σε ένα έτσι εξαθέσεο μπάκι αυτοκινητάκι. Βρισκόμαστε στον Καλοπαναγιώτη. Οι λάτρεις έτσι της φύσης αλλά και της περιπέτειας θα μπορούν να βιώσουν αυτή την όμορφη εμπειρία την οποία βιώνουμε και εμείς σήμερα. Ήρθαμε εδώ στον Καλοπαναγιώτη, συναντήσαμε τον κύριο Δημήτρη Μιχαήλ, ο οποίος είναι εδώ ξεναγός στην περιοχή και είναι και ο ιδιοκτήτης εδώ που κάνει τα σαφάρι στην περιοχή, για να μας δώσει έτσι λίγες περισσότερες πληροφορίες για αυτή την όμορφη δραστηριότητα που μπορούν να βιώσουν όλοι από την ηλικία των 5 ετών και άνω, συνοδευόμενοι πάντα από τον ξεναγό, τον κύριο Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, είσαστε έτσι πολλά καλός οδηγός, είμαστε εδώ. Θέλω να μου πείτε πόσες ώρες διαρκεί αυτή η διαδρομή. Είναι ένα δρόμο, λέω, γύρω στις 3 ώρες περίπου. Ενδιάμεσα κάνουμε και 2-3 σταθμούς, είναι συνεχομενό. Για νερά, καφέδες, κανονίζουμε τα εμείς. Δεν χρειάζεται να φέρετε τίποτε μαζί σας. Από τους δρόμους που περνούμε, δεν ξαναπερνούμε από τους ίδιους δρόμους. Κάνουμε δρόμο κυκλικό. Πάντα είμαστε με συνοδεία και με τις τετράτροχες το ίδιο. Θέλω να μου πείτε τούτη δρόμη που χρησιμοποιείτε. Ποιοι δρόμοι είναι, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη άδεια, πώς γίνεται η διαδικασία? Ναι, είναι δασική δρομή. Πάμε 15 λεπτά κύριο δρόμο περίπου και μετά μένουμε στο δάσος. Είναι δρόμη δασική. Μες στη σεζόν του καλοκαιριού κάνουμε μια άδεια από τμήμα δασό. Ευχαριστούμε πολύ και να πούμε έτσι εδώ και στο Λάμπρο Λάμπρου. Να σας πω κάτι, ότι πριν από λίγο εμείς συναντήσαμε και αγρινά, τα οποία τα είδαμε έτσι. Να βλέπουμε έτσι την εικόνα με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή, έτσι όσο μιλάτε. Να κλέψουμε λίγο χρόνο. Μπορούμε, ναι. Φυσικά μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι και λίγο και να δούμε. Λάμπρο, τι μπορεί να δει κάποιος εδώ σε αυτήν την όμορφη εκδρομή που διοργανώνεται? Μπορεί να έχει την εμπειρία να ζήσει το σαφάρι μέσα στο χωματόδρομο, πάμε μέσα σε έναν ποταμό, περνούμε μέσα στο νερό, κάνουμε μια στάση, έναν καφέ, ένα γλυκό του κουταγιού και μετά τσάμε η μισή διαδρομή, μετά ξεκινούμε για την υπόλοιπη μισή διαδρομή. Μπορεί να δει κάτω κατεχόμενες περιοχές σαν λεύκα ξηρό μόρφου. Και κάποιες φορές μπορούμε να δούμε και αγρινά, έτσι αν είμαστε τυχεροί θα τα δούμε, γιατί να προχωρήσουμε έτσι μαζί. Πριν από λίγο τα είδαμε και εδώ τα αγρινά που ανέβαιναν πάνω το βουνό. Ο κόσμος που είναι εδώ μαζί σας, τι είναι αυτό που σας λέει? Και θέλω να στείλετε και ένα μήνυμα έτσι για το σεβασμό στο περιβάλλον, γιατί μου είπατε ότι ο κόσμος προσέχει, σέβεται όταν έρχεται εδώ. Και εμείς που μπαίνουμε μέσα σε δάσος, απολαμβάνουμε και το πράσινο της φύσης, προσέχουμε και το πράσινο της φύσης. Ο κόσμος έρχεται για να δει και το πράσινο πάνω στις δασικές μας περιοχές. Προσέχουμε το δρόμο να είναι καθαρό και από πέτρες, οπότε μπορεί να περάσει και έναν αυτιό χαμηλό να πάει. Εντάξει. Υπάρχει ασφάλεια? Υπάρχει ασφάλεια, μόνο που έχει το τμήμα, την υπηρεσία θύρας, την πυροσβεστική, το δασονομείο. Συνέχεια 24 ώρες προστατεύεται το δάσος μας. Μάλιστα, Όλγα, το θέμα βεβαίως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι τετράτροχες δεν πρέπει ανεξέλεκτα στους χωματόδρομους και στον ΑΚΑΜΑ. Το είχαμε δει. Άλλωστε, λοιπόν, θα πάρεις έτσι και πλάνα κλπ. Θα τα δούμε και σε ρεπορτάζ τα όσα μπορούμε να δούμε σε αυτό το σαφάρι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Καλή μας αρχή, Όλγα μου, από αυτά τα υπέροχα τα οποία θα βγαίνεις.